Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γιώργο Σεφέρης, χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, νέους συνταξιούχους, γονείς, εκπαιδευτικούς μαθητές, τα σωματεία και τις φορείς που συγκεντρωθήκαμε σε αυτή εδώ την πλατεία σήμερα στη Νέα Ιωνία. Δεν πάει άλλο. Βροντοφωνάζουμε το σύνθημα «Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία», για να ακουστούμε δυνατά στα αυτιά αυτών που επιμένουν να τα κλείνουν, σφυρίζοντας αδιάφορα για όλα όσα διεκδικούμε. Η αγανάκτηση γιατί δεν βγαίνει αμήνας, η εξάντληση από την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, η οργή μας γιατί η κατοικία μας πληστηριάζεται, η μισθή μας, τα χαμένα μας δικαιώματα στην υγεία, την παιδεία, που τσακίζονται στο βωμό των σφαγείων του ΝΑΤΟ, μόνο μια διέξοδο έχουν, τον οργανωμένο μας αγώνα. Η κυβέρνηση που εμπλέκει τη χώρα μας στις υπεριαλιστικές ενώσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή της θέτει εμάς και τις ζωές μας σε κίνδυνο. Βάζει ως προτεραιότητα τα κέρδη των λίγων, σέρνοντας τους λαούς στη δίνη και τον όλεθρο του πολέμου για τους ανταγωνισμούς και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι πρόκληση όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων σπάνε τα ρεκόρ φτάνοντας τα 21 δις τα τελευταία 3 χρόνια. Όταν οι όμιλοι απολαμβάνουν φορολογική ασυλία, εμείς οι εργαζόμενοι να μένουμε με μειωμένο μισθό κατά 14,8% από το 2011 και το μόνο που εισπράττουμε είναι ακρίβεια, μείωση του πραγματικού εισοδήματός μας, όλο και αυξανόμενη φορολογία, νέα εμπόδια στην καθημερινότητα του λαού από τις μειώσεις των κρατικών δαπανών για την παιδεία, την υγεία, τη ζωή μας γενικότερα, αδυναμία διασφάλισης στέγης, ρεύματος, νερού και άλλα βασικών αγαθών που μετατρέπονται σήμερα σε πανάκριβα εμπορεύματα. Είναι προκλητικό η χώρα μας να συμμετέχει ενεργά σε πολεμικά σχέδια και στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή με 7 δις το χρόνο για νατοϊκούς σκοπούς, για να ματώνουν οι λαοί, να δίνει 500.000 ευρώ την ημέρα για μια φρεγάτα, να στηρίζει το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ που σκοτώνει χιλιάδες νεκρούς παιδιά και αμάχους, ενώ η πρωτοβάθμια υγεία και τα σχολεία μας στενάζουν από την υποχρηματοδότηση. Είναι εξοργιστικό το 2024 οι μαθητές μας να κάνουν μάθημα σε σχολικά κτίρια που πλημμυρίζουν με τις πρώτες βροχές, επειδή με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θεωρούνται επιλέξιμα τα αντιπλημμυρικά έργα σε λαϊκές περιοχές. Να συμπτύσσονται τμήματα, αγνοώντας τις μαθησιακές και άλλες ειδικές ανάγκες των μαθητών. Σχολεία ερείπια, χωρίς αντισεισμική θωράκιση και με υποδομές λειψές, αίθουσες σε κοντέινερ με στιβαγμένους μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουμε κοιτώντας ψηλά, μην τυχόν και καταρρεύσει κανένα ταβάνι στο κεφάλι μας, ενώ έχουν αδειάσει τα μπουκάλια των καθαριστικών με τα οποία οι λιγοστές καθαρίστριες παλεύουν να τα φέρουν βόλτα με την καθαριότητα των σχολείων. Είναι ξεκάθαρο ότι μερίδιο στην ευθύνη για την κατάσταση στη σχολική κοινότητα, εκτός από την κυβέρνηση και το Υπουργείο, έχει και η Δημοτική Αρχή Νέας Ιωνίας, η οποία αντί να διεκδικεί και να πιέζει την κυβέρνηση να λάβει χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών των σχολείων, συνειδητά διαχειρίζεται την υποχρηματοδότηση σαν κανονικότητα, ενώ τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Αυτό φανερώνουν οι ολοένα και πιο συχνές παραστάσεις διαμαρτυρίας των Συλλόγων Γονέων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που απαιτούν τα αυτονόητα. Σωστή λειτουργία των σχολείων, να κάνουν μάθημα τα παιδιά τους με ασφάλεια και με απέτηση προς τη Δημοτική Αρχή να θέσει ως προτεραιότητά της σύγχρονα σχολικά κτίρια με όλο το μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, με την παράλληλη στήριξη με τους σχολικούς νοσηλευτές. Την έγκαιρη χρηματοδότηση των ταμείων του Δήμου, ώστε τα σχολεία να μπορούν με επάρκεια να ανταποκρίνονται στις καθημερινές λειτουργικές τους ανάγκες και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, γιατί φτάσαμε Νοέμβρη μήνα και είναι άφαντα τα 500 ευρώ που θα έδιναν απλόχερα στα σχολεία μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Ενώ άφαντη είναι και η μεταφορά των μαθητών σε πειραματικό και διαπολιτισμικό σχολείο, με αποτέλεσμα παιδιά
να μένουν σπίτι τους ή να μετακινούνται με ευθύνη και οικονομική επιβάρηση των οικογενειών τους. Στο ίδιο κομμάτι των ευθυνών του κεντρικού κράτους και της τοπικής διοίκησης εκτός από τις σχολικές υποδομές, χρειάζεται να εντάξουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα της ασφάλειας, των αντισεισμικών ελέγχων και συνολικά των θεμάτων πυρασφάλειας και ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με ευθύνη των αρμόδιων φορέων που το 2024 θα έπρεπε να είχαν λυθεί. Αποδεικνύεται ότι οι ανάγκες των μαθητών και οι όροι λειτουργίας των σχολείων μας αντιμετωπίζονται ως κόστος, κάτι που συνέβαινε βέβαια διαχρονικά και σήμερα επιπλέον ομολογείται κοινικά. Τα ίδια σχεδόν γίνονται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, την τραγική κατάσταση και τις ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία όπως αυτό της πόλης μας, το κέντρο υγείας, ή την απαξίωση της πολιτικής προστασίας, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό να καλπάζουν, αλλά και την ενεργειακή φτώχεια στην οποία έχουν καταδικάσει το λαό λόγω και του χρηματιστηρίου ενέργειας. Και αν στοχευμένα θέλουν να μας εξαπατήσουν με τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης, εμείς βλέπουμε ότι αυτό είναι στάχτη στα μάτια μας, καθώς είναι χρήματα που έχουν κλέψει από εμάς, από τον ίδιο το λαό, θα τα διαθέσουν για τις επενδύσεις των λίγων και όχι τις δικές μας ανάγκες, των πολλών, και προϋποθέτουν ένα σωρό αντιλαϊκά μέτρα. Το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Το επόμενο διάστημα, στην πράξη, χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη μας για αυξήσεις στους μισθούς, για επαναφορά δώρων και για μέτρα στήριξης της καθημερινής μας διαβίωσης με όρους αποφασιστικής αναμέτρησης και διεκδίκησης. Να δυναμώσει ο αγώνας για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων που θα περιλαμβάνουν και τα δικαιώματα. Μεγάλο τμήμα των εργαζομένων βιώνει με έντονο τρόπο την οικονομική εξαθλίωση με τους υπέρογκους έμεσους φόρους στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στα περισσότερα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί έχουμε ανατιμήσεις που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τα κέρδη των σούπερ μάρκετ να έχουν αυξηθεί, ενώ κάνουν τζίρο πάνω από 11 δις. Τα κέρδη τους είναι η ακρίβεια και το ξεζούμισμα του λαού μέσω της φορολογίας που γυρίζουν πίσω στους λίγους με πολλούς τρόπους, επιδοτήσεις, προγράμματα, εργολαβίες, φοροαπαλλαγές. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για λαϊκές ανάγκες, όπως η παιδεία, η υγεία, η πολιτική προστασία, είναι μειωμένες κατά 500 εκατομμύρια εξαιτίας της πολιτικής των σκληρών περικοπών. Οι εργαζόμενοι, με αιχμή του δόρατος, όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που μας βασανίζουν καθημερινά, μπορούμε να βγούμε στο προσκήνιο και να ανοίξουμε μέτωπο με την κυβέρνηση. Έχουμε δύναμη και αν την αξιοποιήσουμε μπορούμε να καταφέρουμε πολλά δείχνοντας τον πραγματικό αντίπαλο. Δημιουργούμε μια μεγάλη ασπίδα αλληλεγγύης σε κάθε χώρο εργασίας, σε όλη την Ελλάδα, απέναντι στις διώξεις, την καταστολή και την τρομοκρατία που ασκεί η κυβέρνηση. Γιατί η καταστολή πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική και οι διώξεις εμφανίζονται σε πολλούς κλάδους όπου οι εργαζόμενοι σηκώνουν κεφάλι. Το είδαμε με τους σιδηροδρομικούς, το είδαμε με τους εκπαιδευτικούς που μας έσυρε η κυβέρνηση στα δικαστήρια για το δικαίωμα της απεργίας, το είδαμε πριν δύο μέρες με τις ντροπιαστικές εικόνες όπου τους ήρωες εποχικούς πυροσβέστες τους τσάκισαν στο ξύλο τα ΜΑΤ επειδή διεκδικούσαν τη μονιμοποίησή τους. Το «ως εδώ δεν πάει άλλο» που λέει ο κόσμος σήμερα εδώ και σε κάθε γειτονιά αυτής της πόλης και όλης της χώρας πρέπει να εκφραστεί αγωνιστικά το επόμενο διάστημα κλιμακώνοντας με πολύμορφες κινητοποιήσεις, συνελεύσεις σε κλάδους ως την πανεργατική απεργία στις 20 Νοέμβρη. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα και με την εμπειρία του προηγούμενου διαστήματος υπάρχει λύση μόνο σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που την υπηρετούν, η οποία έρχεται και σαρώνει δικαιώματα με άδικους και αντιλαϊκούς νόμους. Μόνο αν βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες μπορεί να έχουμε νίκες.
Αυτός είναι ο δρόμος της πραγματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, γιατί κανένα σωτήρα δεν περιμένουμε. Για να κερδίσουμε εμείς, οι πολλοί, πρέπει να χάσουν αυτοί, οι λίγοι. Εμπνεόμαστε από τους μεγαλειώδεις αγώνες που δίνονται σε διάφορους εργασιακούς χώρους με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα και παλεύουμε για ζωή και εργασία με δικαιώματα. Την τελευταία κουβέντα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θα την πούμε εμείς, οι εργαζόμενοι, συσπηρωμένοι στα σωματεία μας σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, γυρίζοντας την πλάτη σε αυτούς που θέλουν να τσακίσουν τη ζωή μας. Γυρίζουμε τις πλάτες στο μέλλον που φτιάχνουν όπως θέλουν, γιατί το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας έχουμε χρέος να το φτιάξουμε εμείς και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα μας. Εμπρός λοιπόν όλοι στη μάχη, όλοι στο δρόμο του αγώνα. Βάζουμε όλοι τα δυνατά μας για την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας στις 20 Νοέμβρη. Καλή δύναμη σε όλους μας.